κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε για μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου! Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Άλλη μία Τετάρτη, μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν, όπως είπε ο φίλος μου ο Πέτρος. Και θα ήθελα ένα χειροκρότημα, διότι η Αλκατράς και φέτος θα είναι μαζί μας! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Και νομίζω ότι πραγματικά θα περάσουμε μία ακόμη τηλεοπτική χρονιά, έτσι όπως εμείς τουλάχιστον την ελπίζουμε, όσο γίνεται καλύτερη, με συζητήσεις, συνεντεύξεις και παιχνίδια. Αλλά θα αφήσουμε εσάς να κρίνετε τι ακριβώς θα συμβεί εδώ. Λοιπόν, από ό,τι μου είπαν, έχω δώρο και χαίρομαι πάρα πολύ. Και ξέρω τι είναι. Και για να ανοίξω το πρώτο πακέτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα δώρα όταν ξεκινάνε. Καταπληκτικό. Μάλιστα. Τρενάκια. Θα μπουν λοιπόν ράγες εκεί πίσω, στα κτίρια αυτά τα ψηλά, τα πάρα πολύ ωραία, τα φωτισμένα. Σπιτάκια. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα μπουν όπως αυτό, ας πούμε. Πω, πω, πω. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Και θα μπουν και σιδηροδρομικές ράγες μαζί με τρένα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Δηλαδή μπορεί να γίνει και αύριο, μπορεί να γίνει και την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει καμία σημασία. Και επίσης ήρθε και το γραφείο το καινούριο. Οπότε εδώ θα ήθελα πραγματικά να... Θα το κάνω μόνος μου βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Και είναι μέσα στα ρόδας. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς και το γραφείο και όλα αυτά τα αντικείμενα και τα στολίδια που θα στολίσουν το πλατό θα είναι έτοιμα την επόμενη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μου και φέτος, ο κύριος Δημήτρης Ταρόβας! Δημήτρη μου. Καλή χρονιά, φίλε. Καλή χρονιά, φίλε, να έχουμε. Τι καινούργιο θα δούμε φέτος από τον Δημήτρη? Δεν μπόρεσα να τα καταφέρω. Ήθελα να κάνω έτσι ένα μπαμ, ένα αυτό, να είσαι καγαμισός. Σε το φορά τον όγκα, αλλά δεν μου αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Έχω διαλέξει άλλο. Αυτό, κάτι άλλο που μπορείς να πεις στον κόσμο για το πώς νιώθεις αυτή την εποχή? Είσαι πολύ ευτυχισμένος. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι. Με χαρά είμαι και νομίζω ότι πρέπει να είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στην ελληνική showbiz, ας το πούμε έτσι, που κάνει, δηλαδή καταφέρνει να είναι τέταρτη χρονιά μαζί σου. Είχες ποτέ άλλο συνεργά την τέταρτη χρονιά? Είχα, ναι. Ποιον? Άντρα ή γυναίκα? Γυναίκα, εντάξει, το δέχομαι. Γιατί? Γιατί είναι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ρε παιδί μου. Ενώ μεταξύ μας υπήρξε ποτέ ανταγωνισμό? Όχι, βέβαια. Λέω μεταξύ εμού και μια οποιασδήποτε γυναίκα. Για θυμίσου. Τον Νίκο Τσοφρέτο. Ποιον? Δεν το ξέρεις. Αυτό ήταν 5 χρόνια. Θεωρείς δηλαδή, θεωρείς τον εαυτό σου πολύ ότι κάνεις ένα πραγματικά τεράστιο επίτευγμα το να κάθεσαι μαζί με τα 4 χρόνια. Τίποτα δεν κάνω εγώ. Γι' αυτό και κάθεσαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σημερινή εκπομπή. Καταρχάς αυτό είναι το καινούργιο του γραφείου. Ναι, και δεν μπορεί να ανοίξει ένα. Δεν πειράζει. Να μάρτυρε τον εαυτό του. Ωραία, σκίσε αυτό το χαρτί. Εγώ. Ναι, σκίσε το χαρτί. Σκίσε το χαρτί. Σκίσε. Με ένα χέρι. Με δύο, σκίσε το. Δηλαδή, άμα δεν έρθω εγώ, δεν γίνεται τίποτα. Παίξτε κάτι, ρε παιδιά. Μάλιστα. Λε, πες εσύ, πες γρήγορα και εγώ θα... Όλα αυτά τα καινούργια θα τα δείτε την επόμενη... Συνέχισε, Δημήτρη. Δεν μπορώ. Να σου πω, δεν είναι στο συμβόλαιό μου. Όλα αυτά τα καινούργια θα τα δείτε την επόμενη εβδομάδα στημένα με τα καινούργια γραφεία και το καινούργιο ντεκόρ.